Μέρα δεύτερη λοιπόν, καλλιστενικής γυμναστικής. Τι γίνεται ο σπουδές μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη δεύτερη μέρα του βδομαδιαίου προγράμματος που έχουμε ξεκινήσει μαζί, το οποίο αφορά την καλλιστενική γυμναστική. Είπαμε με αυτές τις προπονήσεις θα σας προετοιμάσω όχι μόνο να δείχνετε δυνατοί, αλλά να είστε κυριολεκτικά δυνατοί. Μπορεί η καλλιστενική, όπως είπαμε, να είναι ένα είδος γυμναστικής το οποίο να απευθύνεται σε κάποιους που έχουν ένα υπόβαθρο γυμναστικής νωρίτερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας, ακόμα και αν ξεκινάει από το μηδέν τελείως τη γυμναστική και φυσικά και την καλλιστενική από την αρχή. Γι' αυτό λοιπόν, σε κάθε άσκηση όπως πάντα και σήμερα, θα σας δείχνω και την εύκολη επιδοχή. Φυσικά περιμένω πάντα στα σχόλιά σας, αν κάτι σας δυσκολεύει πολύ, αλλά θέλετε να κάνετε το πρόγραμμα και δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με κάποιες ασκήσεις, να σας καθοδηγήσω στα σχόλια. Ακόμα και να βάλω ολόκληρο οδηγό για ενδυνάμωση για κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσετε με τον τρόπο σας. Απλά κοιτάξτε, αν κάποιες ασκήσεις μπορείτε να τις κάνετε πολύ δύσκολα, κάντε πολύ λίγες επαναλήψεις. Ακόμα και αν χρειάζεται να κάνετε 2-3 επαναλήψεις, να τα αφήνετε, να συνεχίζετε να τα αφήνετε. Έτσι πιστέψτε με, θα δυναμώσετε πάρα πολύ γρήγορα και θα μπορείτε μετά να τις βάζετε κανονικά. Σήμερα θα εστιάσουμε πάλι σε ασκήσεις που θα τραβάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό στην καλλιστενική να τραβάμε, καθώς και να σπρώχνουμε το pull και το push. Οπότε θα κάνουμε και τα δύο σήμερα. Διαφορετικές ασκήσεις από την πρώτη μέρα. Συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση σε συγκεκριμένες αυτές τις μυϊκές ομάδες, να τις δυναμώσουμε γρήγορα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και θέσεις αυτή τη φορά, για τη σφαιρική εγκύμναση αλλά καθώς και για την εγκύμναση των ανταγωνιστών μυϊών. Και έτσι θα αποφύγουμε και το ενδεχόμενο τραυματισμού. Ακολουθήστε με και στο Instagram, σας δίνω και εδώ πέρα το account μου για να μπορείτε να έχετε μια άμεση ενημέρωση για κωδικούς εκπτωτικούς, για προϊόντα γυμναστικής, αξεσουάρ. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε και φυσικά ένα ζέσταμα, κάντε το πρώτο κομμάτι που αφορά το πάνω σώμα για να αισθανθούμε παρκώς και φυσικά να εξαλείψουμε τον κάθε κίνδυνο τραυματισμού πρωτού προχωρήσουμε στο κυρίως πρόγραμμα. Όταν είστε έτοιμοι και αισθανθείτε λοιπόν, ακολουθήστε με και πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα μαζί με την πρώτη άσκηση. Πάμε να κάνουμε τα Australian Pull-ups. Τώρα εδώ, είτε θα βρείτε ένα μονόσυμπο πιο κοντά από το άλλο, είτε θα βρείτε ένα μέρος να πιαστείτε, να στηριχτείτε για να κάνετε τη συγκεκριμένη άσκηση. Μπορείτε να πάρετε και το ένα κομμάτι από τα δίζυγα. Αρκεί να είναι σταθερό, ειδικά για κάποιον που το δουλεύει πρώτη φορά, πρέπει να είναι σταθερό το αντικείμενο. Εγώ την έχω κάνει άπειρες φορές αυτή την άσκηση, οπότε μπορώ να ελέγξω τη δύναμη και σε ένα αντικείμενο το οποίο δεν στηρίζεται, απλά πατάει. Οπότε, πάμε εδώ. Τοποθετούμε στο από κάτω, τεντώνουμε τα χέρια. Εδώ η μπάρα να είναι περίπου στο ύψος του στήθους, κάτω. Και πάμε, τραβάμε, σηκωνόμαστε. Τα πόδια πατάνε κάτω στο έδαφος, όσο την κάνουμε αυτή. Ανεβαίνουμε και ανεβαίνουμε αργά. Πάμε για 12 με 15 παραλήψεις. Και λίγο πιο μεγάλο, πιο ψηλό να είναι το αντικείμενο και πιο χαμηλό, δεν πειράζει. Πάλι, η ίδια κίνηση θέλουμε να γίνει, ό,τι έχει. Αυτό είναι. Κύλε. Πιάσαμε πλάτη τώρα, εδώ. Ιδανική άσκηση, να κάνουμε και περισσότερες επαναλήψεις πιο άνετα και να εστιάζουμε στα φτερά, εδώ στην πλάτη και πιο χαμηλά. Και να, φυσικά να βελτιωνόμαστε για να μπορούμε να κάνουμε και τα pull-ups από πάνω, κάθετα. Που είναι πολύ πιο δύσκολη άσκηση. Πάμε, ξεκουραζόμαστε μερικά δευτερόλεπτα και συνεχίζουμε, δεύτερη άσκηση. Πάμε κάνουμε τώρα bodyweight bicep curls. Θα γυρίσουμε τη λαμπή. Εδώ, η παλάμη σε εμάς και πιο κλειστή. Εδώ. Πάμε, παλιάνουμε εδώ το αντικείμενο. Ό,τι έχετε, μάλλον τα πόδια κάτω. Πάμε, τραβάμε. Να σηκώσουμε το σώμα μας πάνω. Να φτάσει το στήθος στην μπάρα. Εδώ. Πάμε. Ελεγχόμενα, δυνατά. Η κέφαλη βλέπετε τώρα εδώ. Η πλάτη φυσικά πάλι, τα φτερά. Πάμε. Για 8 με 10 επαναλήψεις, πάμε αν θέλετε κάτι και 12. Πάμε.
Νιώθω που εδώ ο δικέφαλος εμπλέκονται ακόμα πιο πολύ με αυτή τη λαβή. Εδώ, πιο κλειστά. Φυσικά η πλάτη, η φτερά. Συνεχίζουμε να τη γυμνάζουμε. Πάνω, πιάνει όλη την πλάτη αυτή η άσκηση. Ωραία. Σκουραζόμαστε λίγο. Πάμε να κάνουμε τώρα τα straight bar dips. Πάμε εδώ σε ένα αντικείμενο τώρα. Οτιδήποτε έχουμε στο σπίτι. Εδώ, πάλι δεν έχει σημασία. Πάμε. Ανεβαίνουμε πάνω. Θέλουμε να τεντώσουμε τα χέρια. Εδώ. Πάμε. Σφίγγουμε χέρια, στήθος, κορμό, δηλαδή κοιλιακούς. Και πάμε. Από αυτό το σημείο τώρα εδώ, πάμε μέχρι να κουμπίσει το αντικείμενο σχεδόν στο στέρνο. Εδώ, κάτω στήθος. Και φέρνουμε πάνω. Για τους αρχάριους εδώ, θέλω να κατεβαίνουν αργά, να κουμπάνε το ένα πόδι κάτω και με βοήθεια ξαναδίνουν ένα άλμα και ανεβαίνουν πάνω. Ξανά, κατεβαίνουν κάτω, να κουμπάνε εδώ με το πόδι, ξαναδίνουν ένα μικρό άλμα και ανεβαίνουν πάνω. Και έτσι γίνεται πολύ καλή άσκηση. Εδώ. Πάμε για τους πιο προχωρημένους τώρα. Πάμε έτσι. Αυτό είναι. Ωραία. Μιώσαμε εδώ κάτω στήθος. Εμπλέκουμε. Φυσικά του κέφαλους. Τα χέρια. Να το σπρώχνουμε. Πολύ δυνατή άσκηση. Τον κορμό το κρατάμε σφιχτό για να γίνει επανάληψη πάνω κάτω. Οπότε γυμνάζουμε όλα αυτά τα μέρη. Ωραία. Ξεκουραζόμαστε πάλι μερικά δευτερόλεπτα. Πάμε την επόμενη. Συνεχίζουμε δυνατά. Πάμε τώρα να κάνουμε τα bodyweight school crushes. Πάντα εστιάσουμε κυρίως σε τρικέφαλους. Αλλά και κορμό, θα σφίξουμε τους κοιλιακούς τώρα για να κρατάμε τη στάση αυτή που θέλουμε. Πάμε εδώ πάλι, σε ένα αντικείμενο, να κουμπάμε πάνω. Τεντώνουμε τα χέρια, εδώ για τους αρχάριους. Θα κάνουμε μια μικρή προβολή με το ένα πόδι μπροστά. Και θα πάμε, εδώ κατεβαίνουμε, ψηλοελεγχόμενα με το πόδι. Βέβαια δεν βοηθάμε πάρα πολύ και ανεβαίνουμε. Ίσα-ίσα απλά το πόδι εδώ μπροστά ελέγχει την κίνηση. Αλλά πάλι γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Με τα χέρια, εδώ. Δηλαδή κοιτάξτε το πόδι μου, ίσα-ίσα το κουμπάει, λίγο υποβοηθάει. Ωραία. Για τους πιο προχωρημένους πάμε εδώ. Όσο πιο ψηλή η επιφάνεια τόσο πιο εύκολο, όσο πιο χαμηλή η επιφάνεια τόσο πιο δύσκολο. 8 με 10 επαναλήψεις. Αυτό είναι. Killer. Πολύ δυνατή άσκηση. Ειδικά για τους τρικέφαλους. Εδώ. Το νιώσαμε πολύ. Που σπρώχνουμε. Φυσικά είπαμε, σφίγγουμε και κορμό για να διατηρούμε τη σωστή στάση και να μην πέφτουμε προς τα κάτω. Ωραία. Ξεκουραζόμαστε πάλι μερικά δευτερόλεπτα. Πάμε δυνατά με την επόμενη. Πάμε τώρα για μια πιο δύσκολη άσκηση. Πάλι θα τη δείξουμε τους δύο τρόπους. Ψηλά στο μονόζυγο, είπαμε καλλιστενική από μόνη της. Είναι ένα είδος γυμναστικής που απευθύνεται σε κάποιο πρόγραμμα υπόβαθρο γυμναστικής. Αλλά φυσικά γίνεται, είπαμε, και από το μηδέν. Πάντα θα το λέω αυτό. Όποιος θέλει και προσπαθήσει μπορεί να το πετύχει. Και ακόμα να μην έχει κάνει καθόλου γυμναστική. Πάμε εδώ. Δίνουμε ένα άλμα τώρα. Εδώ. Και για τους αρχάριους, σηκώνουμε τα πόδια. Εδώ. Μαζεμένα και κατεβαίνουμε αργά. Ξαναφύγουμε, πατάμε. Δίνουμε άλμα. Λυγισμένα τα γόνατα και κατεβαίνουμε αργά. Βλέπουμε την αρνητική. Για τους πιο προχωρημένους τώρα θα την κάνουμε με τεντωμένα τα πόδια. Δίνουμε λοιπόν ένα άλμα εδώ. Ανεβαίνουμε με βοήθεια. Τεντώνουμε τα πόδια. Κατεβαίνουμε. Αφήνουμε. Και το ίδιο. Πάμε. Βλέπουμε και την αρνητική κίνηση. Κυριακούς. Αληθινή δύναμη και να μην προκαλέσουμε και ανισορροπία θέλουμε. Thank you.
Αυτό είναι. Killer. Ωραία, την νιώσαμε. Φυσικά το κορμό τώρα τον εμπλέξαμε πολύ περισσότερο. Αυτή την κίνηση εδώ. Δουλεύουμε και την αρνητική, είπαμε. Γιατί δεν θέλω μόνο να δουλεύουμε τους μήνες που τραβάνε, αλλά και αυτούς που αφήνουν, που στην απελευθέρωση κατεβαίνουμε, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Οι ίδιοι εμείς είναι, απλά τους δουλεύουμε και με την αντίθετη κίνηση. Αυτό. Κεντρική κίνηση. Ωραία λοιπόν, ξεκουραζόμαστε μερικά δευτερόλεπτα και πάμε δυνατά με την επόμενη. Πάλι από μονόσυγκο, εστιάσουμε λίγο σε πλάγιους περισσότερο τώρα. Πάμε να κάνουμε τα hanging oblique raises. Πάμε εδώ. Να πιαστούμε πάλι από το μονόσυγκο πάνω. Εδώ πέρα με αυτές τις ασκήσεις θα δυναμώσει πάρα πολύ η λαβή μας. Ξέρω τι κάνω, γι' αυτό τις βάζω. Θα μπορούσαμε απλά να την κάνουμε στο έδαφος οπουδήποτε. Φυσικά ασκούμε περισσότερη αντίσταση εδώ στον κορμό στους κοιλιακούς από αυτή τη θέση, όντας κρεμασμένη. Γι' αυτό ευνοεί στην πολύ καλύτερη γύμνασή τους και στη λαβή, είπαμε, στους πήχους να δυναμώσουν, γιατί θέλουμε πολύ δυνατή λαβή στην καλλιστενική. Και πάμε τώρα. Εδώ, λυγισμένα τα γόνατα, τα σηκώνουμε πάνω και μια. Τα στρίβουμε δεξιά, εδώ, μια αριστερά. Πάμε να δούμε πόσο πολύ πιάνουν οι πλάγοι με αυτή την άσκηση. Πάμε για 16 παραλήψεις. Ακόμα μπορείτε κάτι και 20. Αυτό είναι. Δυνατή. Διώθηκε και τα χέρια. Πάμε εδώ, στους πύχεις. Είναι φοβερό το πώς γυμνάζονται. Πολύ καλή άσκηση. Φυσικά, οι κοιλιακοί μας έχουν πάρει φωτιά ήδη από τα school crushers που κάνουμε προηγουμένως. Πολύ δυνατό το σημερινό πρόγραμμα. Το ευχαριστούμε και εγώ πάρα πολύ μαζί σας. Πραγματικά, δηλαδή, περίμενα πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα. Τραβήξω το πρόγραμμα να το επεξεργαστώ για να το δείτε και να το κάνουμε μαζί. Και πάντα περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Φυσικά τα διαβάζω ένα-ένα όπως βλέπετε, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ και εμένα μου δίνουν δύναμη και κίνητρο για να συνεχίσουμε παρέα. Δίνουμε δηλαδή κίνητρο ένα στον άλλον και έμπνευση. Ωραία, δεν τελειώσαμε ακόμα. Τελειώνουμε όμως. Είμαστε στο τέλος. Πάμε δυνατά, μαζί το έχουμε. Τώρα θα κάνουμε το ίδιο, αλλά σε δύο παράλληλα αντικείμενα. Συνηθίζεται αυτό. Θέλω να σας βάλω σιγά-σιγά στο να μαθαίνετε. Να κρεμιέστε για ώρα το μονόσυγκο κάνοντας ασκήσεις, αλλά και σε δίζυγο, σε δύο αντικείμενα παράλληλα. Θα σφίξει γενικά το πάνω σώμα σας έτσι, είπαμε, η λαβή σας, όλα, κορμός περισσότερο. Και πάμε. Σηκωνόμαστε πάνω, τεντώνουμε χέρια. Εδώ, σφίγγουμε οι κοιλιακούς, σφίγγουμε τον κορμό, ήδη έχει εμπλακεί εδώ, εδώ το πάνω σώμα. Και πάμε, σηκώνουμε τα πόδια εδώ. Με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε και στο μονόσυγκο πριν. Πάμε και εδώ, 12, 16, ακόμα και 20 παραλήψεις. Ωραία! Έχουμε πιάσει όλο το πάνω σώμα τώρα και με αυτή. Καλά, οι κοιλιακοί έχουν πάρει φωτιά. Παίρνουμε μερικές ανάσες, σφίξτε τα δόντια. Τελευταία άσκηση και τέλος για σήμερα. Πάει και η σημερινή ημέρα. Πάμε να κάνουμε τώρα το reverse grip push-up. Κάποιοι το λένε και bicep push-ups. Φυσικά όμως δεν γυμνάζει πολύ δικέφαλους όσο νομίζουν. Είναι μια άσκηση που σπρώχνουμε. Οπότε περισσότερο τρικέφαλος φυσικά γυμνάζει και στήθος όπως πάντα. Πάμε εδώ, γυρίζουμε τη λαβή προς τα πίσω. Και ποια είναι η διαφορά εδώ τώρα? Αντί για να έχουμε τα χέρια μπροστά όπως τα έχουμε συνήθως, τα φέρνουμε πιο κοντά στη μέση μας, εδώ. Θα δείτε πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει αυτή η άσκηση έτσι. Εδώ τώρα θυμίζει τη σανίδα. Εδώ θα μπορούσαμε να σηκωθούμε, να σηκώσουμε και τα δύο τα πόδια στον αέρα. Σε ένα πάρα πολύ προχωρημένο επίπεδο φυσικά. Γι' αυτό ξέρω τι σας κάνω, σας προετοιμάζω για όλα σιγά σιγά.
και πραγματική δύναμη και πάμε. Και εδώ τώρα, κατεβαίνουμε μπροστά και πάνω. Για τους τελείως αρχάριους εδώ, μπορούν να κάνουν την άσκηση φυσικά όπως πάντα με τα γόνατα στο έδαφος. Εδώ, δείτε πάλι πόσο δύσκολη είναι αυτή η άσκηση. Πάμε για μερικές επαναλήψεις εδώ. Βλέπετε τα χέρια είναι πιο κοντά τώρα. Εδώ στη μέση μας, τη λεκάνη. Πάμε, όσο μπορούμε. 5, 6, 8. Αυτό είναι. Αυτή και αν είναι δύσκολη, είπαμε, μη διστάσετε να την κάνετε. Ακόμα και με τα γόνατα να κουμπάνε στο έδαφος. Δεν υπάρχει εδώ, χωρίς, δεν βάζουμε το εγώ μπροστά. Ό,τι και να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, ανάλογα με το επίπεδό μας, θα πάρουμε πάρα πολλά ωφέλη για την εγκύμνασή μας και για την σωματική μας διάπλαση. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς ντροπές, κάντε τις ασκήσεις και με τα γόνατα κάτω και με τις πιο εύκολες εκδοχές και να κουμπάτε κάτω, να δίνετε βοήθεια και με λάστιχο να σας βοηθάει ακόμα ό,τι θέλετε. Ωραία, αυτό ήταν λοιπόν, τελειώσαμε. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο πρώτος γύρος. Φυσικά είπαμε το επαναλαμβάνουμε όπως και με την πρώτη μέρα. Όταν τελειώσουμε πάμε ξανά 2-3 ακόμα φορές. Στόχος είναι 3-4 στο σύνολο. Είπαμε και μία φορά και δύο είναι πολύ καλό. Ανάλογα με το δικό σας επίπεδο. Περιμένω πάντα τα σχόλιά σας από κάτω με εντυπώσεις, προτάσεις για μελλοντικά βίντεο. Καθώς και αυτό το εβδομαδιαίο πάλι είναι δική σας πρόταση που με χαρά αξιοποιώ. Φυσικά κάντε like, θα βοηθήσει πάρα πολύ αν σας άρεσε το βίντεο, γενικά και το βίντεο και το κανάλι, και κάντε εγγραφή για να μην χάνετε καμία προπόνηση, καθώς και τις επόμενες μέρες που έρχονται με καλλιστενική γυμναστική. Νέες ασκήσεις, νέες προκλήσεις έρχονται στη συνέχεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε με την επόμενη μέρα, μέχρι τότε συνεχίζετε έτσι. Να είστε όλοι καλά, πάμε δυνατά.